Σε καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ στους καλεσμένους μας τώρα. Θα δείτε κοντά μας δύο καλεσμένους, τον κύριο Φωτόπουλο και τον κύριο Χάλκο. Χάλκος, έτσι σωστό είναι. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος ο πρώτος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ο δεύτερος. Θα σας παρουσιάσουμε την καινοτομία της σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Στο πλαίσιο του Ελλάδα καινοτομία της Eurobank. Ακριβώς, τον τρίτο διαγωνισμό καινοτομίας της Eurobank που στηρίζουμε και υποστηρίζουμε βεβαίως. Και μιλάμε για έναν υδροπονικό θάλαμο παραγωγής νοπής ζωοτροφής. Έτσι, καλά τα λέω. Είναι συνέχεια από το καλοκαίρι. Τώρα τα μαθαίνουμε, τα διαβάζουμε κι εμείς. Διακόψαμε το καλοκαίρι αυτή τη διαδικασία. Διότι λόγω εκλογών. Εκλογών, μνημονίων κτλ. Και επαναλαμβάνω. Να δούμε περί τίνος πρόκειται λοιπόν και γιατί συνιστά καινοτομία. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Είναι επίκαιρο και το θέμα εν ώψη αγροτικών μέτρων κτλ. Σωστά. Εμείς στραφήκαμε στον χώρο τον αγροτικό. Διαπιστώσαμε ότι ο κτηνοτρόφος πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός πλέον, να μειώσει τα κοστολόγια και για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Εκεί λοιπόν έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα εν ώψη των ανταγωνιστών του στην Ευρώπη. Ότι δεν έχει χορτολιβαδικές εκτάσεις όλο τον χρόνο. Εμείς λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να το μετατρέψουμε τη φάρμα του σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται σε ένα πέρατο λιβάδι. Του δίνουμε ένα υδροπονικό θάλαμο, ένα κοντέινερ. Χρειάζεται μεγάλη έκθεση αυτό ή όχι? Όχι. Είναι ένα κοντέινερ 10 μέτρων. Α, μόνο σε ένα κοντέινερ μπορεί να συμβεί? Βεβαίως. Ναι. Μέσα στο στάβλο δηλαδή του κτηνοτρόφου μπορεί να δημιουργηθεί? Στο στάβλο του κτηνοτρόφου του πάμε ένα κοντέινερ το οποίο το μόνο που απαιτείται είναι να το βάλει στην πρίζα. Χρειάζεται ρεύμα και νερό. Το βλέπουμε κιόλας εδώ. Το κοντέινερ αυτό όντως είναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε καλύτερα στην πάνω κάμερα για να το καταλάβει ο κόσμος. Να δείτε πώς είναι. Βλέπουμε και τις εικόνες. Και γίνεται σε αυτά τα ράφια έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι. Στα ράφια αυτά καθημερινά βάζεις, είναι 80 ράφια, βάζεις σπόρο κρυθαριού. Μάλιστα. Και μέσα σε 7 μέρες αυτό που βλέπετε είναι παραγωγή 7 ημερών. Την 7η μέρα παίρνουμε αυτό που βλέπετε. Παραγωγή που έχει... Από ό,τι βλέπω από τα ζωντανά γευστικότατα. Μια χαρά είναι, ναι. Παραγωγή που διαρκεί καθόλου τη διάρκεια. Κάθε μέρα. Την πρώτη φορά κάνει 7 μέρες και μετά το έχει καθημερινά. Αυτό είναι σημαντικό, όπως είπατε, αρέσει στα ζώα γιατί είναι η φύση τους. Τα ζώα είναι χορτοφάγα και όχι σποροφάγα. Η σύγχρονη τάση όμως να πάρουμε μεγάλες αποδόσεις μας έχει οδηγήσει και η έλλειψη χορτολιβαδικών εκτάσεων μας έχει οδηγήσει να τα κάνουμε σποροφάγα. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Είναι υγιεινή. Ναι. Αυτή είναι κατεξοχήν υγιεινή. Αυτή κάνει και για τον άνθρωπο καταρχάς. Ναι. Το φύτρο είναι μια τροφή υποκράτειος κολλής. Φύτρο λέγεται. Φύτρο είναι το τελικό εδώ. Το πλεονέκτημα είναι ότι εμείς δίνουμε στο ζώο και τη ρίζα. Η τροφή που παίρνει αυτό το φυτό μπαίνει μέσω του νερού, έτσι? Παίρνει μόνο νερό. Νερό. Και φως. Και εκεί ρίχνεται και την τροφή του. Πώς και η δύναμη της ρίζας. Έτσι δεν είναι. Του σπόρου. Αυτό το λέω γιατί έχω δει υδροπονικές εγκαταστάσεις και είναι πολύ αποδοτικές. Και από ό,τι λένε όλοι είναι και πραγματικά είναι πολύ πιο υγιεινές από τις οποιασδήποτε άλλες. Γιατί έχει τα λιγότερα φυτοφάρμακα. Γιατί έχει τα κόστος πολύ χαμηλό. Και εμάς εδώ δεν έχουμε φυτοφάρμακα. Ούτε 5 λεπτά το κιλό του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή έρχεται πιο φτηνό, κύριε Χάλκο, από τους σπόρους? Αναμφισβήτητα. Α, ναι. Όταν ο μέσος όρος ανακυλώ στο φύραμα είναι 30 λεπτά, εδώ μιλάμε για σκάρτα 5 λεπτά το κιλό. Και το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο κόστος λειτουργικό του παραγωγού είναι το κόστος σύτησης. 70%. Όταν λοιπόν το μειώνουμε καταρχήν γύρω στο 30% είναι κάτι εξαιρετικό. Το έχετε εφαρμόσει ήδη, έχει γίνει η πρότασή σας αποδεκτή, έχετε παραγγελίες, δουλεύετε ήδη. Επιχειρηματικά βεβαίως. Υπάρχει χώρος δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Και κατά την εκτίμησή σας, επειδή είστε και μια εταιρεία που δραστηριοποιήσετε από ό,τι βλέπω εδώ και με τις προτάσεις σας, υπάρχει χώρος στην Ελλάδα για τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα? Και ψάχνουμε και κάμια θετική είδηση στις μέρες. Είναι το θετικό ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Δηλαδή εδώ με ένα μικρό κόστος μπορεί ο καθένας να πάει στην Ήπεθρο να πουλάει ζωοτροφή σε κτηνοτρόφος ή ο ίδιος να αναπτύσσει τη μικρή του μονάδα χωρίς να χρειάζεται χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτή η ζωοτροφή βέβαια δεν αποθηκεύεται, φαντάζομαι καταναλώνεται άμεσα. Αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Ότι το ζώο την παίρνει εκείνη την ώρα που έχει όλες τις βιταμίνες, ό,τι χρειάζεται το ζώο. Άρα κύριε Χάλκο, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που κυνηγάμε τις καλές ειδήσεις με τον Τουφέκη, μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα για τέτοιου είδους καινοτομίες?
Αναμφισβήτητα υπάρχει η πρόσφερο είδος. Θα σας πω απλά ότι όλοι οι επικεφαλείς φορέων έχουν πει στο σύμβιο οικονομίας της κτηνοτροφίας έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες εκφράσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δουλεύει το κράτος. Οι τράπεζες από τη μια δεν είναι σε θέση ακόμη και βεβαίως περιμένουν όλοι τα σχέδια βελτίωσης προκειμένου να υπάρξει δυνατότητες γιατί όλοι με τους οποίους έχουμε συζητήσει είναι εξαιρετικά θετικοί. Γνωρίζουν ότι το πρόβατο όταν βοσκάει θα αυξήσει το γάλα. Κάνει έτσι, πολύ καλό. Έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα και βεβαίως αυτό που θέλω να τέλος να συμπληρώσω είναι το γεγονός ότι βοηθούμε τον κτηνοτρόφο να αποκτήσει βιώσιμη μονάδα, άρα δημιουργούνται και θέσεις εργασίας, διότι όταν έχει κανείς βιώσιμη μονάδα, μένει στο χώρο της δουλειάς. Σε πόσο χρονικό διάστημα κάνει αν επενδύσεις στη δική σας πρόταση. Ένα-ενάμιση χρόνο. Σε ένα-ενάμιση χρόνο έχει κάνει απόσταση. Πολύ σημαντικό. Και προφανώς δεν κάνεις. Άμα θες να βάλεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Αν αφήσεις καλά, να βάλεις τη μονάδα που έχεις. Σαν χώρα, στον χώρο της κτηνοτροφίας, έχουμε το εξής αντίξω, ότι ενώ έχουμε η φέτα, τα τυροκομικά μας προϊόντα είναι εξαιρετικά και άμεσα εξαγώγημα, υπάρχει φοβερή ζήτηση για φέτα, στην οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη μοναδικότητα, δυσκολευόμαστε στην πρώτη ύλη. Λόγω ακριβού κοστολογίου, μια τέτοια μονάδα, δεν μπορούμε να παράγουμε πρώτη ύλη. Ένα τέτοιο κοντέινερ, τι μονάδα μπορεί να θρέφει, δηλαδή σε βοήδη, σε τι αριθμό. Μπορεί από 30 γελάδες και πάνω. Εμείς η μονάδα που έχουμε μεγαλύτερη είναι για 100 αγελάδες. Ωραία, ωραία. Εκεί τώρα που πάτε αγελάδες, είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% του βόηδιου κρέατος που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εισαγωγής. Και το 15% είναι κάποιους μήνες λίγη πάχυση. Σωστά. Αυτό γιατί συμβαίνει. Ο Βορειοευρωπαίος χρειάζεται 2,5 με 3 κιλά φυράματος για να πάρει το ζώο καθημερινά 1 κιλό βάρος. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος χρειάζεται 7 κιλά φυράματος για να πάρει 1 κιλά. Το οποίο δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Γιατί ο Βόρειο Ευρωπαίος έχει το πράσινο. Εμείς λοιπόν του δίνουμε τη δυνατότητα να κατεβάσει αυτό το κοστολόγιο και να είναι ανταγωνιστικό να παράγουμε. Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Θα συνεχίσουμε και εμείς να παρουσιάζουμε τις νέες κοινότητες. Είναι πολύ ενδιαφέρον και χθες οι πρώτες που παρουσιάσαμε και σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πρωτοπόρες. Σας καλημερίζουμε λοιπόν, ευχαριστούμε.